Πέντε ρουκέτες του ISIS επιχειρούν να πλήξουν το αεροδρόμιο της Καμπούλ, στο οποίο Αμερικανοί στρατιώτες συντονίζουν τις τελευταίες πτήσεις εκένωσης λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία. Το σύστημα εράμινας των Ηνωμένων Πολιτειών της καταρρύπτει. Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά το χτύπημα αμερικανικού ντρόουν σε παγιδευμένο όχημα του αυτοποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, που στόχευε ξανά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τα αφγανικά μέσα, στενός σύμμαχος του Οσάμα Μπιν Λάντεν και σωματοφύλακάς του επιστρέφει στην επαρχία Ναργκαχάρ, που βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Όλα αυτά όσο οι Αφγανοί θρηνούν ακόμα τα θύματα της διπλής βομβιστικής επίθεσης της προηγούμενης Πέμπτης. Οι Ταλιμπάν τώρα εξηγούν ότι σύμφωνα με τη συμφωνία της Ντόχα, όποια δύναμη θεωρεί ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνιση του ISIS στο Αφγανιστάν, μπορεί να προβεί σε επίθεση. Εκεί που οι ξένες δυνάμεις όλο και απομακρύνονται, αναλαμβάνουν οι μαχητές της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Πλέον, σύμφωνα με μαρτυρίες, στα σημεία ελέγχου τους ψάχνουν μέχρι και στα κινητά των πολιτών για άσεμνες φωτογραφίες. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسفلان با افغانستان كي الحمد لله طول جينا دي امارات الاسلاميه Οι Ταλιμπάν αποκτούν τον έλεγχο σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού που μένει πίσω, όπως τα ελικόπτερα σε διάφορες βάσεις του Αφγανιστάν. Με τη διεθνή κοινότητα να αναρωτιέται γιατί ο εξοπλισμός δεν καταστράφηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μοναδικό κομμάτι της χώρας που δεν έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, στην κοιλάδα του Παντσίρ, οι μαχητές της αντίστασης κραδένουν τα όπλα τους και προετοιμάζονται για επικείμενη εισβολή, τονίζοντας ότι δεν θα παραδοθούν ποτέ.